100 χρόνια ιστορίας. Οι άνθρωποι, τα γεγονότα και οι ιδέες που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας ζωντανεύουν σε ένα σπάνιο αρχιακό υλικό. Είναι ένας αιώνας σε φιλμ. Θα εστιάσουμε στη συναρπαστική δεκαετία του 20 και στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ισχυρές οικογένειες έχουν καταστήσει τον νέο κόσμο ανερχόμενη υπερδύναμη. Κάθε Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη, τα φώτα ενός παγκοσμίου φήμης χριστουγεννιάτικου δέντρου ανάβουν. Αυτή η γιορτή του Αμερικανικού λαού συνεχίζεται από το 1933. Το δέντρο ξεπροβάλλει μέσα από τα γιγαντία κτίρια του κέντρου Ροκφέλλερ. Πήρε το όνομά του από μία δυναστεία που πλούτησε από το πετρέλαιο. Το μέγαρο Ροκφέλλερ βρίσκεται λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη. Ο πατριάρχης της οικογένειας, John D. Rockefeller, είναι ένας από τους άνδρες που έκτισαν την Αμερική. Η περιουσία του από το πετρέλαιο εκτιμάται σήμερα γύρω στα 190 δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα που τον καθιστά τον πλουσιότερο άντρα στον κόσμο στην ιστορία. Το μέγαρο αποκαταστάθηκε για να φιλοξενήσει το αρχείο Rockefeller, που περιλαμβάνει ταινίες και άλλο υλικό που συνδέεται με την οικογένεια. Οι εικόνες αυτές εξιστορούν το πώς ένας επιχειρηματίας στα τέλη του 19ου αιώνα έκτισε μία αυτοκρατορία από το πετρέλαιο και έγινε ο πιο ισχυρός μεγιστάνας της βιομηχανίας στον κόσμο. Αυτός είναι ο John D. Rockefeller, κινηματογραφημένος στις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν ήταν ήδη πάνω από 90 ετών. Λέει ότι θα ήθελε να ζήσει πολύ μέχρι τα 100. Ο Ροκφέλλερ είναι ο πρώτος που βλέπει τη δυναμική αυτής της νέας πηγής ενέργειας, του πετρελαίου, και μεταμορφώνει ένα κόσμο που λειτουργούσε με άνθρακα. Περιγράφεται ως σατανικός για τον τρόπο με τον οποίο συντρίβει τους ανταγωνιστές του στον επιχειρηματικό στίβο. Στις ερασιτεχνικές ταινίες, ωστόσο, είναι ο τρυφερός παππούς που περιτριγυρίζεται από τα παιδιά και τα εγγόνια του. Οι απόγονοι θα προοδεύσουν ακόμα περισσότερο στους κόσμους της πολιτικής και των επιχειρήσεων, με εφαλτήριο τον πλούτο και τη φήμη τους. Ένας θα ηγηθεί της μεγαλύτερης φιλανθρωπικής οργάνωσης στον κόσμο κι άλλος θα γίνει αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας θα γίνει γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών κι άλλος θα ηγηθεί μιας εκ των κορυφαίων τραπεζών του κόσμου. Ενώ παίζουν τώρα χαρούμενα, σε μερικές δεκαετίες τα παιδιά αυτά θα ηγηθούν σε διάφορους τομείς. Ακολουθώντας το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, η δεκαετία του 1920 είναι μία εποχή πρωτοφανούς ευμάρειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίσω από αυτή είναι ισχυρές οικογένειες όπως τον Ροκφέλλερ, που έχουν συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο. Οι οικογένειες αυτές δημιουργούν νέες επιχειρήσεις, μεταμορφώνοντας την Αμερική σε μια νέα καπιταλιστική δύναμη. Το χρήμα θα δώσει στην οικογένεια Μόργαν μεγάλη επιρροή στη βιομηχανία. Η οικογένεια DuPont περνάει από τα θανάσιμα πυρομαχικά σε μια μακρά σειρά εμπορικών προϊόντων. Ο εφευρέτης Thomas Edison ιδρύει την εταιρεία General Electric. Ο μεγιστάνας της αυτοκινητοβιομηχανίας, Henry Ford, θα συστήσει στον πλανήτη τη μαζική παραγωγή. Αλλά όταν ο ουρανός είναι το όριο για την ευμάρεια, τότε θα είναι μακρά και η πτώση. Το 1929, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βιώσουν την παγκόσμια οικονομική ύφεση,
Το τέρας του καπιταλισμού που σκεπάζει σήμερα τον πλανήτη ξεπροβάλλει το νεαρό κεφάλι του. Αυτή είναι η Ευρώπη του 1919, μόλις έχει βγει από την καταστροφή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι σύμμαχοι, Γαλλία και Βρετανία, έχουν μεν νικήσει, αλλά έχουν εξαντλήσει τους πόρους τους, οικονομικούς και άλλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δει μάχες στην πατρίδα και υποδέχονται τους στρατιώτες που επιστρέφουν με τη μία παρέλαση μετά την άλλη. Έχοντας βοηθήσει τους συμμάχους να κατακτήσουν τη νίκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν κύρος ηγέτη στον πλανήτη, λόγω οικονομικής και βιομηχανικής τους δύναμης. Στο Παρίσι διεξάγεται η Σύνοδος Ειρήνης, όπου παίρνονται αποφάσεις πάνω σε ζητήματα όπως οι αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν από την ηττημένη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson τυχαίνει θριαμβευτικής υποδοχής. Αλλά στην πραγματικότητα τα ηνία της Αμερικής κρατά μια τράπεζα, η J.P. Morgan. Παρά τις αντιρρήσεις του Wilson, η J.P. Morgan επηρεάζει τη Σύνοδο έτσι ώστε να επιβληθούν μεγάλες αποζημιώσεις στη Γερμανία. Για τον οίκο των Morgan κρίσιμη σημασία είναι η αποπληρωμή των αμερικανικών δανείων από τους ζυμάχους. Φημολογείται ότι οι Morgan είχαν μεγαλύτερη επιρροή από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο οίκος των Morgan βρίσκεται στη Wall Street της Νέας Υόρκης. Οι πελάτες του δεν εξυπηρετούνται εδώ και το κτίριο δεν φέρει κάποια ταμπέλα. Η J.P. Morgan και εταίροι λειτουργούν ως κρατική κεντρική τράπεζα πριν την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών το 1913. Καθώς καθοδηγούν την Αμερική κάτω από το τραπέζι, ο J.P. Morgan και ο γιος του την χάνουν μεγάλης προσοχής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά αποφεύγουν την κάμερα. Ένα περιστατικό που θα συγκλονίσει τον πλανήτη θα σπάσει το τείχος των Morgan. Η βύθιση του Τιτανικού. Αυτό είναι ένα πλάνο του Τιτανικού, λίγο πριν ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 1912. Στις 10 Απριλίου σαλπάρει από την Αγγλία για Νέα Υόρκη, με επιβάτες αρκετούς Ευρωπαίους εκατομμυριούχους. Και τότε, 4 μέρες μετά, ο Τιτανικός προσκρούει σε ένα παγόβουνο στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό και χάνονται πάνω από 1.500 ζωές. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ανήκει στους Morgan. Το πλοίο δεν είχε επαρκή σωσίβιες λέμβους και υπήρχαν φήμες ότι οι πλούσιοι διασώθηκαν πρώτοι. Εξοργισμένοι συγγενείς πολιόρκησαν την εταιρεία. Οι αποκαλύψεις ότι το πλοίο είχε ασφαλιστεί για ένα εξωπραγματικό ποσό προκαλούν τη δημόσια οργή. Οι Morgan παραμένουν ασυγκίνητοι. Είναι οι πυλώνες της αμερικανικής οικονομίας. Οι επενδύσεις τους φέρνουν την ανάπτυξη σε μια μακρά σειρά εγχειρημάτων. Διεπιρωτικές σιδηροδρομικές γραμμές. Η βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών του Thomas Edison. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Alexander Graham Bell. Και η General Motors, που φέρνει την άνθηση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αυτοκινήτων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χτίσει την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλες πελάτες της Morgan. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο τους. Η δουλειά μου είναι πιο ενδιαφέρουσα όλων.
είναι πιο ωραία από το να είσαι βασιλιάς, πάπας ή πρωθυπουργός οπουδήποτε. Καθώς κανείς δεν μπορεί να με διώξει και δεν χρειάζεται να συμβιβαστώ σε σχέση με τις αρχές μου. Εγωιτευμένη από τον πρωτοφανή πλούτο της, χρήμα και άνθρωποι σειραίουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από όλο τον κόσμο. Τα πλάνα αυτά δείχνουν την πέμπτη λεωφόρο του Μανχάταν της εποχής. Οι κορυφαίες φίρμες του κόσμου μοιράζονται το δρόμο με τις επαύλεις των πολύ πλουσίων. Η τυφλή και κοφή ακτιβίστρια Χέλεν Κέλλερ επισκέπτεται την πέμπτη λεωφόρο. Καθώς περπατώ στα πεζοδρόμια της, αναγνωρίζω πανάκριβα αρώματα. Πούδρες, κρέμες, σπάνια άνθη και ευχάριστες ως μέσα από τα σπίτια. Κάποιες φορές όταν ανοίγει κάποια πόρτα, ξέρω τι καλλιτικά χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του σπιτιού. Η πέμπτη λεωφόρος έχει διαφορετική μυρωδιά από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Νέας Υόρκης ή του κόσμου. Ξεκινάω ο αγώνας για τον πιο ψηλό ουρανοξύστη του κόσμου. Το κτίριο της αυτοκινητοβιομηχανίας Chrysler φτάνει το ύψος των 319 μέτρων, ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τα πρώην στελέχη της General Motors απαντούν με το Empire State Building. Με την 62 μέτρων κορυφή του στη στέγη, αφήνει πολύ πίσω τον ανταγωνιστή του. Τα αυτοκίνητα είναι η βιομηχανία με τη μεγαλύτερη άνοδο. Αυτή η ενέργεια εκτοξεύει τη χώρα στον ουρανό. Τεχνολογικές καινοτομίες μειώνουν το κόστος των αμερικανικών αυτοκινήτων κατά τα 2/3 μέσα σε μία δεκαετία, καθιστώντας τα προσβάσιμα στις μάζες. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων οκταπλασιάζονται. Κατασκευάζονται ή βελτιώνονται δρόμοι σε ολόκληρη τη χώρα και τα βενζινάδικα είναι πλέον ένα συνηθισμένο θέαμα. Η ταχεία εξάπλωση των αυτοκινήτων δημιουργεί ένα δισεκατομμυριούχο. Αυτός είναι ο John D. Rockefeller. Το 1924 ξεπερνά τον J.P. Morgan τον νεότερο και τον Henry Ford στην πρώτη λίστα με τους πλουσιότερους Αμερικανούς. Για τα μέσα της εποχής είναι ένας αστέρας με περισσότερη δημοσιότητα από αυτή του Προέδρου. Οι άνθρωποι κρέμονται από κάθε του κίνηση. Ο Ροκφέλλερ συνηθίζει να δίνει ένα κέρμα σε όποιον συναντά. Στα πλάνα αυτά, ο Ροκφέλλερ κάνει την πρώτη του βόλτα με αεροσκάφος. My first time. Bless you. Many, many things. Don't you give a dime, Mr. Rockefeller. Thank you, sir. Thank you very much. Bless you. Bless you. Thank you. Take off. Μπορεί να είναι μόνο μία δεκάρα, αλλά μην ξεχνάτε την αξία της. Είναι ο τόκος ενός χρόνου στο ένα δολάριο. Στα μέσα του 19ου αιώνα, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου ανακαλύπτονται στην Ήπεθρο, κοντά στο Great Lakes. Αυτές είναι οι μεταγενέστερες εικόνες των πετρελαιοπηγών. Το πετρέλαιο έκανε την εμφάνισή του για αιώνες, αλλά αυτή είναι η πρώτη σημαντική ανακάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντρες που ονειρεύονται το γρήγορο πλούτο, σειραίουν γύρω από το κοίτασμα και τρυπούν σε ολόκληρη την περιοχή.
Μισθωτήρια γης για την οποία υπάρχει υποψία ότι κρύβει πετρέλαιο, αγοράζονται και πολλούνται μπεμπανία. Η διαδικασία έβρεσης πετρελαίου συνοδεύεται από δυσιδαιμονίες, εξαπατήσεις και εικασίες από συμπαθητικές προσωπικότητες, όπως μικροαπατεώνες, ραβδοσκόπους, μάγισσες, οσμιστές πετρελαίου και αλλούς μάντης σε αυθονία. Ο καπνός στο φόντο είναι από πυρκαγιά στην περιοχή του Κοιτάσματος. Τα ατυχήματα ήταν συχνά. Αλλά ακόμα και μια μεγάλη επένδυση δεν αποτελούσε εγγύηση ότι θα βρεθεί πετρέλαιο. Δεν θεωρούνταν σεβαστή ενασχόληση. Ο Ροκφέλερ όμως είχε μια καλύτερη ιδέα. Δεν αναζητά πετρέλαιο, αλλά αρχίζει να αγοράζει το πετρέλαιο που βρήκαν άλλοι, το διηλύσει και το μεταπουλά. Προσλαμβάνει τους καλύτερους επιστήμονες και αναπτύσσει μια τεχνολογία για την επεξεργασία του πετρελαίου, όσο βρώμικο κι αν είναι. Για να τονίσει το γεγονός ότι τα προϊόντα του έθεσαν τις παγκόσμιες προδιαγραφές, τα Standard, ονομάζει την εταιρεία του Standard Oil. Οι ιδέες του για να μειώσει τα έξοδα είναι επαναστατικές. Για τα μεγάλα φορτία, του δίνεται η δυνατότητα να διαπραγματευτεί χαμηλότερες τιμές για τη μεταφορά τους με τις σιδηροδρομικές εταιρείες. Η Standard Oil ελέγχει το 90% της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας τον πετρελαϊκό θησαυρό του έθνους δικό του. Τότε όμως συμβαίνει κάτι που θα απειλήσει και αυτόν ακόμα τον κρατεό Ροκφέλερ. Καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Διαμαρτυρίες εμπνευσμένες από τα εργατικά κινήματα της Ευρώπης ξεσπούν σε όλα τα μήκη και πλάτη των Ηνωμένων Πολιτειών. 9.000 εργάτες απεργούν στα φημισμένα ορυχεία των Ροκφέλερ, στο Κολοράντο. Κρατικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις κινητοποιούνται και δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται. Μία από τις σκληρότερες επικριτές του Ροκφέλερ στη διάρκεια αυτών των γεγονότων είναι η ακτιβίστρια Έλεν Κέλλερ. Η Έλεν Κέλλερ συναντά τον αυτοκινητοβιομήχανο Χένρι Φόρντ, αγγίζει το πρόσωπό του για να διαβάσει τα χείλη του. Η Κέλλερ συναντά βιομηχάνους για να πιέσει για καλύτερες συνθήκες για τους εργάτες τους. Ο κύριος Ροκφέλερ είναι ένα τέρας του καπιταλισμού. Κάνει φιλανθρωπίες την ίδια στιγμή που επιτρέπει αβοήθητοι εργάτες, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, να δέχονται πειρά. Αλλά ο Ροκφέλερ δεν δίνει σημασία. Τώρα, αεροσκάφη και τάγκ κάνουν την εμφάνισή τους στα πεδία της μάχης, δημιουργώντας νέους καταναλωτές καυσίμων. Ο κόσμος πλέον δεν κινείται χωρίς την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία που έχει δημιουργήσει ο Ροκφέλερ. Η Standard Oil ευεργέτη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όσο υπερβολική κι αν φαίνεται αυτή η δήλωση, είναι η αλήθεια. Πιστεύω ότι η δύναμη του να βγάζεις χρήματα είναι δώρο Θεού, που πρέπει να εξελιχθεί και να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπέρ της ανθρωπότητας. Της Αμερικανικής Ευμάρειας προσελκύει ανθρώπους από ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτοί είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει στην Ίσο Έλλης της Νέας Υόρκης, στην πύλη της Αμερικής. Στα 10 χρόνια μέχρι το 1930 έχουν συρρεύσει εδώ πάνω από 4 εκατομμύρια κόσμου. Οι περισσότεροι είναι Ιταλοί και μετά ακολουθούν Εβραίοι από ολόκληρη την Ευρώπη. Η
Η Ρωσία και οι γείτονές της περηφανεύονταν ότι φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό του πλανήτη, πάνω από 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Μέσα στο χάος που ακολούθησε τη Ρωσική Επανάσταση, δολοφονήθηκαν χιλιάδες. Λέγεται ότι τα θύματα ξεπερνούσαν τις 100.000. Οι διωκόμενοι αναζητούν μια καινούργια ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα σε αυτούς τους Εβραίους μετανάστες είναι και ο Max Factor, που θα δημιουργήσει την παγκοσμίου φήμης εταιρεία καλλιτικών. Ενώ έφτιαχνε καλλιτικά για Ρώσους αριστοκράτες, αναγκάστηκε να πάρει τη δύσκολη απόφαση και να μετακομίσει με τη σύζυγο και την οικογένειά του στην Αμερική. Ο Max και η Λίζη και τα παιδιά περπάτησαν μέσα από λόφους και δάση για να φτάσουν στο κοντινότερο λιμάνι, αποφεύγοντας τις ανοιχτές εκτάσεις από φόβο μήπως συλληφθούν. Στη θέα οποιοδήποτε υπόπτου, ο Max κάλυπτε τα παιδιά με φύλλα. Ήξερε να υπογράφει το όνομά του, αλλά μέχρι εκεί. Τα παιδιά του θα του μετέφραζαν τα πάντα. Η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα είχε πλέον μετακομίσει από τη Ρωσία στη Νέα Υόρκη. Η ικανότητα των Εβραίων και η δύναμη των μεγάλων οικογενειών θα δώσουν στην Αμερική νέα πνοή. Καθώς προσπαθούν να βρουν τη θέση τους, το επιχειρηματικό μάτι πέφτει πάνω σε μια ολοκένουργια βιομηχανία, τον κινηματογράφο. Οι περισσότερες ταινίες εκείνη την εποχή ασχολούνταν με ειδήσεις. Εβραίοι επιχειρηματίες ιδρύουν κινηματογραφικές εταιρείες που θα προσελκύσουν κόσμο με την ψυχαγωγία. Εδώ, ένας νέος χαρακτήρας στέκει εμπόδιο στο δρόμο τους. Ο βασιλιάς των εφευρετών, ο Τόμας Έντισον. Το σύνολο των πατεντών του για τις κινηματογραφικές κάμερες και τον εξοπλισμό προβολής του επιτρέπει να χρεώνει άδειες, παίρνοντας μεγάλο κομμάτι της πίτας της βιομηχανίας των ταινιών. Όσοι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, δέχονται μηνύσεις. Ο Έντισον είναι ένας τυπικός Αμερικανός συντηρητικός, ένας ποτεστάντης που θεωρεί τη συνέπεια υπέρτατη αρετή. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο έχει εκφράσει την προκατάληψή του κατά των Εβραίων. Οι Εβραίοι είναι ένας καταπληκτικός λαός, ενώ υπάρχουν κάποια φρικτά παραδείγματα στον τομέα του εμπορίου. Όταν μπαίνουν στους τομείς της τέχνης, της μουσικής, της επιστήμης και της λογοτεχνίας, οι Εβραίοι είναι μια χαρά. Οι Εβραίοι κινηματογραφιστές εγκαταλείπουν τις εταιρείες τους και, όπως οι πιονέροι του 19ου αιώνα, κατευθύνονται προς τη Δύση. Στόχος τους είναι να ξεφύγουν από τις απαιτήσεις του Τόμας Έντισον. Το κίνημα θα αναδείξει το Hollywood, την κινηματογραφική πρωτεύουσα του πλανήτη. Η Paramount, η Warner Brothers, η 20th Century Fox, τα πέντε μεγάλα στούντιο, είχαν όλα Εβραίους ιδρυτές. Αυτή είναι η ηχογράφηση μιας ομιλούσας ταινίας, παραγωγής του 1926, της Warner Brothers. Οι κινηματογραφικές ταινίες μέχρι τότε ήταν βοβές. Αυτή είναι η αρχή της εποχής του ήχου. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τη δυναμική του κινηματογράφου. Ο Max Factor μετακομίζει στο Hollywood και κατασκευάζει είδη μακιγιάζ για να καλύψει τις ατέλειες στο δέρμα των ηθοποιών. Η χρήση της μάσκαρας, των πινέλων για τα χείλη και άλλων καλλιτικών ειδών εξαπλώνεται σε γυναίκες παντού. Πολλοί Εβραίοι φιλοδοξούν να γίνουν ηθοποιοί και να κερδίσουν δημοσιότητα, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με τον αντισημιτισμό.
Έμαθα με επώδυνο τρόπο ότι οι ομάδες στο πανεπιστήμιο έχουν διαποτιστεί από την εκπαίδευση που πήραν στο τραπέζι του φαγητού στο σπίτι τους. Η επιλαμβανόμενη φράση είναι «Δε φταίμε εμείς», αλλά η κυβερνητική γραμμή. Και θυμάμαι πάντα τη μητέρα μου να μου λέει «Ως Εβραίος θα πρέπει να είσαι δύο φορές καλός σε ό,τι κάνεις για να πας μπροστά». Η κινηματογραφική παραγωγή που ξεκίνησε από Εβραίους μετανάστες εξελίσσεται σε μια μεγάλη αμερικανική βιομηχανία που αποκτά φήμη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά εκείνοι που προοδεύουν με όπλο το ταλέντο τους παραμένουν η μειονότητα. Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών αναζητά εργασία στα τεράστια εργοστάσια. Οι άντρες αυτοί κατευθύνονται για εργασία σε εργοστάσιο της Ford στις παρυφές του Detroit. Το εργοστάσιο Ford δίνει διπλάσιο μισθό, προσελκύοντας πάνω από 5.000 μετανάστες το χρόνο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εκπαιδεύσουν το ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό τους με τους τρόπους που εκπαιδεύουν το αμερικανικό. Τα πλάνα αυτά είναι από σχολείο στο εργοστάσιο Ford, όπου διδάσκονται αγγλικά. Βρέθηκε ένα ημερολόγιο από ένα εργοστάσιο, στο οποίο οι μετανάστες δεν είναι και οι πιο επιμελείς. Οι τεχνίτες συμφώνησαν να εγκαταλείψουν τα πόστα τους και να πάνε στην παραλία. Ο Έντουαρντ Ράτερ ήπιε. Αναφέρεται ότι μέθησε με τυρί. Υποτό απαγόρευση εφαρμόζεται το 1920. Τις μάχες υπέρ της απαγόρευσης του αλκοόλ ηγήθηκαν βιομήχανοι όπως ο Χένρι Φόρντ. Παραπονούνταν ότι το αλκοόλ καθιστούσε τους εργάτες τους λιγότερο αποτελεσματικούς. Μαζί με τον Φόρντ, ο φίλος του, ο εφευρέτης Έντισον, ήταν επίσης υπέρ της ποτοαπαγόρευσης. Είχε μάλιστα αναλάβει και την παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας υπέρ του νόμου. Στην ταινία «Σουφραζέτες υπέρ της ποτοαπαγόρευσης» επιτίθενται σε ένα μπαρ που πουλούσε παράνομο αλκοόλ. Πριν από την ποτοαπαγόρευση, οι γυναίκες ζητούσαν τη βοήθειά μου τις Δευτέρες, αφού οι άντρες τους είχαν καταναλώσει στο αλκοόλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το βδομαδιάτικο που είχαν λάβει την Παρασκευή. Κατά την ποτοαπαγόρευση, τέτοια περιστατικά έπαψαν να υπάρχουν. Την ίδια περίοδο, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει μια φρικτή φυσική καταστροφή. Αυτά είναι πλάνα από το Σεπτέμβριο του 1923, ακριβώς μετά από ένα μεγάλο σεισμό στην περιοχή του Τόκιο. Τα πλάνα καταγράφονται μυστικά από έναν Αμερικανό οπερατέρ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στέλνει 17 πολεμικά πλοία και άλλα σκάφη με βάση την Ασία, στην Ιαπωνία και βάση σε εφαρμογή ένα μεγάλο σχέδιο βοήθειας. Ο βαρόνος της Wall Street, J.P. Morgan, ο νεότερος, επίσης απλώνει χέρι βοηθείας, υπογράφοντας 150 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα της Ιαπωνικής κυβέρνησης υπέρ της αποκατάστασης της καταστροφής, αξίας 2 δισεκατομμυρίων με τα σημερινά δεδομένα. Τα τελευταία ομόλογα θα πληρωθούν 40 χρόνια μετά, κατά την οικονομική ανάπτυξη που έλαβε η χώρα στην Ιαπωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυσαρεστημένοι πλέον με την εγχώρια αμερικανική αγορά, οι ισχυρές οικογένειες αναζητούν φυσικούς πόρους και αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα 70 του, ο βαρόνος του πετρελαίου John D. Rockefeller δίνει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του στο γιο του, John D. Rockefeller τον νεότερο. Ο Junior, όπως είναι γνωστός, υιοθετεί ενεργά τα ιδανικά της οικογένειάς του. Παγκόσμια ειρήνη μέσω του εμπορίου. Η εξάπλωση του ελεύθερου εμπορίου θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο.
Οι δραστηριότητες του φιλανθρωπικού ιδρύματος Rockefeller, που ιδρύθηκε με τον τεράστιο πλούτο της οικογένειας, γίνεται επίσης ένα μέσο υπέρ της εξέλιξης του καπιταλισμού. Στόχος του ιδρύματος είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο Τζούνιορ επισκέπτεται την Κορέα, που τότε ήταν υπό ιαπωνική διοίκηση. Συναντιέται με τον Μακότο Σάιτο, γενικό κυβερνήτη της Κορέας, και συζητούν πώς μπορούν να βελτιωθούν οι παροχές υγείας στην Ιαπωνία. Επισκέπτεται το Πεκίνο για τα εγκαίνια του Ιατρικού Κέντρου Rockefeller, που προσφέρει την καλύτερη ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση στην Κίνα εκείνη την εποχή. Στην Αφρική, το Ίδρυμα προσπαθεί να βελτιώσει το επίπεδο της δημόσιας υγείας και να εξαλείψει ασθένειες όπως η ελονοσία και ο κίτρινος πυρετός. Ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας θα αυξήσει την παραγωγή και θα προσλάβει ντόπιους και θα επεκτείνει τις αγορές. Είναι ένα σχέδιο για να εξαπλωθεί ο καπιταλισμός σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα πλάνα αυτά δείχνουν Νιγηριανούς εργάτες την ώρα της μισθοδοσίας. Σε μία αναφορά προς τα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος για την Εργασία και την Υγεία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε 320 εργάτες που δέχτηκαν θεραπεία για αγκυλόστομα, η παραγωγικότητά τους αυξήθηκε κατακόρυφα. Κάθε εργάτης πληρωνόταν λιγότερο για κάθε κομμάτι, αλλά μπορούσε να δουλεύει πιο σκληρά και για περισσότερη ώρα. Η μεγάλης κλίμακας φιλανθρωπία που είχε στόχο να βελτιώσει την εικόνα της οικογένειας, ταυτόχρονα υπηρετούσε και τον καπιταλισμό. Ο Τζούνιορ είναι από τους πιο επινοητικούς ανοιχτοχέριδες του πλανήτη. Τη δεκαετία του 20 οι αποδείξεις ίσπραξης αυξάνονται πάνω από το 30%. Και για πρώτη φορά στην ιστορία, πολλοί άνθρωποι έχουν χρήματα και για τα μη απαραίτητα. Το ρεγιόν είναι ένα ύφασμα που μοιάζει με μετάξι. Χαμηλού κόστους, μαζικής παραγωγής, συνθετικά υφάσματα εμπλουτίζουν τις γκαρνταρόμπες των γυναικών. Το σελοφάν είναι καλύτερο από το απλό χαρτί περιτυλίγματος. Τα σούπερ μάρκετ ανθούν και οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τα προϊόντα τους χωρίς την παρέμβαση πολιτών. Μια μεγάλη δυναστεία που εφαρμόζει αυτού του είδους τη μαζική παραγωγή είναι η DuPont. Από τον 19ο αιώνα η οικογένεια έχει τον έλεγχο της βιομηχανίας πυρίτιδας. Αυτή είναι μια ερασιτεχνική ταινία των DuPont, ενώ βρίσκονται σε διακοπές στο κτήμα του στην Κούβα. Τα πλάνα καταγράφονται με το νέο τότε έγχρωμο φιλμ, που χρησιμοποιεί νητροκυταρίνη, επίσης συστατικό των εκρηκτικών. Κατασκευάζοντας το 40% της πυρίτιδας που χρησιμοποιούσαν οι σύμμαχοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι DuPont χαρακτηρίζονται έμποροι του θανάτου. Τα υλικά που χρησιμοποιούν στα βασικά προϊόντα τους προχωρούν στην κατασκευή νέων υλικών, όπως το συνθετικό καουτσούκ και το πλαστικό. Αυτό όμως που σημειώνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις είναι οι νάιλον κάλτσες. Το νάιλον είναι πιο επικερδές και από τα εκρηκτικά. Κάθε νέο προϊόν προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση από τους καταναλωτές. Την ίδια εποχή, το Σαββατοκύριακο παγιώνεται στα εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτό πυροδοτεί μια πρωτοφανή άνθηση των μεταφορών. Οι κινηματογραφικές μηχανές που εφευρέθηκαν στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, τώρα ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο, σε αναζήτηση νέων εικόνων για φιλμ. Ένας ακροβάτης κινηματογραφείται στους ουρανούς πάνω από τη Νέα Υόρκη.
And now we've reached the point of our story, the Chrysler Building. Better keep your window shades down, folks, with birds like this around. One good turn deserves another. This is one lad who's head over heels in love with his business. Μια κινηματογραφική μηχανή τοποθετείται στο κύτρος ενός υποβρυχίου, καθώς τον βάζει με τα κύματα. Η κάμερα καταγράφει πλάνα από μέρη που σπάνια βλέπει κανείς σε φιλμ. Το 1924, μία μονάδα της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτεται την Ιαπωνική νήσο Ιτορούπ. Είναι η πρώτη πτήση αεροπλάνου που κάνει το γύρο του κόσμου. Οι νησιώτες έχουν πάρει ρεπό για να υποδεχτούν τους αεροπόρους. Είναι οι πρώτοι λευκοί που βλέπουν. Αλλά η πόλη στην οποία θέλουν να βρεθούν οι νεόπλουτοι Αμερικανοί είναι το Παρίσι. Έχουν γεμίσει τα καφέ του. Ένας νεαρός Αμερικάνος συγγραφέας είναι τακτικός θαμώνας. Ο Francis Scott Fitzgerald παρουσιάζει τον πλούτο και τη λάμψη της εποχής της jazz σε βιβλία του όπως ο μεγάλος Gatsby. Αυτές είναι σπάνιες εικόνες της οικογένειας Fitzgerald στο Παρίσι. Μαζί με τον νεαρό συγγραφέα είναι και ένας στενός του φίλος, ο Ernest Hemingway. Ιδονιστής που περιφρονούσε τα παραδοσιακά ήθη, ο Fitzgerald είναι ένα σύμβολο της καταναλωτικής κοινωνίας της Αμερικής. Η τιμή κάθε ιστορίας μου έχει ανέβει από τα 30 δολάρια στα 1000. Η αποζημίωση που σου δίνει η επιτυχία, όταν αυτή έρχεται νωρίς, είναι η πεποίθηση ότι η ζωή είναι μια ρομαντική υπόθεση. Όταν τα πρωταρχικά αντικείμενα της αγάπης και του χρήματος μπορεί να θεωρηθούν δεδομένα. Αλλά ποτέ τόσο πολύ όσο στη διάρκεια της σύντομης εκείνης στιγμής που το προσδοκόμενο μέλλον και το νοσταλγικό παρελθόν συναντιούνται σε μια μόνο υπέροχη στιγμή, τότε που η ζωή γίνεται κυριολεκτικά όνειρο. Αυτά είναι σπάνια πλάνα μιας πρόβας των θρυλικών ρωσικών μπαλέτων. Μια ομάδα με αφοσιωμένους οπαδούς ανάμεσα στους Αμερικανούς του Παρισιού. Ο χορός τους που επικρίθηκε τότε ως πολύ πρωτοποριακός θεωρείται η πηγή του σύγχρονου μπαλέτου. Η χορεύτρια Λιντία Λοπόκοβα είναι η πιο δημοφιλής της ομάδας μετά τον Βάτσλαβ Νιζίνσκι. Γοητεύει έναν Άγγλο οικονομολόγο, τον διάσημο John Maynard Keynes, και το ζευγάρι θα παντρευτεί. Καθώς έπαιρνα το μπάνιο μου σήμερα, σκεπτόμουν τις αρετές σου. Πόσο εξαιρετικές είναι. Συνδυάζεις όλες τις ηλικίες. Την ηλικιωμένη, τη δεσποινίδα, το κορίτσι, το βρέφος. Τόσο που είσαι οικουμενική. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να βρω ούτε ένα ψεγάδι σου. Αλλά ούτε και η ανθρωπότητα. Στις αρχές του 1929, η αμερικανική οικονομική άνθηση ακόμα δεν γνωρίζει όρια. Η διεύρυνση των δανείων για αυτοκίνητα και σπίτια διευκολύνει τους ανθρώπους να καταφεύγουν στο δανεισμό για να χρηματοδοτούν τις αγορές τους. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε μετά. Οι επιδοτούμενες αγορές απογειώνονται και οι άνθρωποι αγοράζουν μετοχές με δανεικά χρήματα, αφού πρώτα καταθέσουν μια μικρή προκαταβολή.
Στις 19 Οκτωβρίου του 1929, η JP Morgan και εταίροι καταθέτει υπόμνημα στον πρόεδρο Herbert Hoover, ο οποίος ανησυχεί ότι η οικονομία υπερθερμαίνεται. Τίποτα στην παρούσα κατάσταση δεν μαρτυρά ότι οι οικονομικές δυνάμεις που προσπαθούν να περιορίσουν τα πλεονάσματα και να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική ισορροπία των υποθέσεων δεν παραμένουν λειτουργικές και επαρκείς. Το μέλλον προβάλλει εξαιρετικό. Και τότε, 5 μέρες μετά, η Wall Street την πάτησε χθες. Το διάβασες. Το μεγαλύτερο κράχ που καταγράφηκε ποτέ. Είμαι όλη μέρα σε άθλια κατάσταση. Τα πλάνα αυτά και αυτή η δραματική εκφώνηση είναι από μερικές μέρες μετά τη Μαύρη Πέμπτη, την αρχή του μεγάλου κράχ. We are now glancing at New York Stock Exchange and milling crowds, which are gathering out in front due to the recent tremendous smash marketplace. Μεγάλης αξίας μετοχές όπως της General Motors και της Χαλιβουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών χάνουν τη μισή τους αξία. Σε μία μόνο εβδομάδα δισεκατομμύρια δολάρια γίνονται καπνός. Όσοι δανείστηκαν για να αγοράσουν μετοχές χρεοκοπούν όταν πιέζονται να πληρώσουν τα δανειά τους. Τζον Ντι Ροκφέλερ έχει ένα μήνυμα για όσους έχασαν, καταστράφηκαν λόγω του κράχ. Depression has come and gone. Prosperity has always returned and will again. Let us, with faith in God, in ourselves and in humanity, go forward courageously. Ο J.P. Morgan ο νεότερος καλείται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής της Γερουσίας. Ανακρίνεται για μία σειρά από ανήθικες πρακτικές εμπορίου, όπως και για φοροδιαφυγή. Οι σκηνές που είδαμε κατά την οικονομική κρίση του 2008 εκτυλίχθηκαν και στο παρελθόν, το 1933. Ο διεθνής αλλά προσωποποιημένος καπιταλισμός στα χέρια του οποίου βρεθήκαμε δεν πέτυχε. Δεν είναι έξυπνος, δεν είναι όμορφος. Δεν είναι δίκαιος, δεν είναι ενάρετος και δεν φέρνει τα αγαθά. Αλλά όταν αναρωτιόμαστε τι πρέπει να βάλουμε στη θέση του, βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκυση. Και για μία Αμερική ήδη βυθισμένη στην Άβυσσο, μία νέα τραγωδία περιμένει. Τη δεκαετία του 30 ξηρασία πλήττει τις έφορες καλλιέργειες των Μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, μετατρέποντας την περιοχή σε μία έρημο σκόνης. Αυτές οι αμοθίελες θα συνεχιστούν για σχεδόν 10 χρόνια. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι ένα είδος τιμωρίας. Εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους και κατευθύνονται προς τη Δύση. Ο αυτοκινητόδρομος 66 που διασχίζει ολόκληρη την Ήπειρο γίνεται ο δρόμος εξόδου 3,5 εκατομμυρίων αγροτών. Τριγυρνούσαν εδώ και εκεί αναζητώντας εργασία και στους αυτοκινητόδρομους υπήρχαν ορδές ανθρώπων. Και στις άκρες των δρόμων ουρές ανθρώπων.
Πίσω τους έρχονταν κι άλλοι. Στη Δύση επικρατούσε πανικός όταν οι μετανάστες πολλαπλασιάζονταν στους αυτοκινητόδρομους. Άντρες που δεν είχαν πεινάσει ποτέ έβλεπαν τα μάτια των πεινασμένων. Και οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με άντρες που απεγνωσμένα ζητούσαν δουλειά και θα μπορούσαν να σκοτώσουν γι' αυτοί. Η Σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση εμπέζει την καπιταλιστική απληστία καθώς ισχυρίζεται σταθερή ανάπτυξη μέσω του πενταετού σχεδίου της. Αυτό είναι απόσπασμα από σοβιετική ταινία προπαγάνδας της εποχής όπου χρησιμοποιούνται αμερικανικά πλάνα. Это их отцы рабочие построили самые лучшие автомашины, самые высокие небоскребы. Половину мирового урожая зерна собирала Америка. А они без хлеба. Это в годы депрессии фермеры лишены средств на тракторы. Что такое? Не перепутали страницы века. Полон анархии мир капитализма. Εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η οικογένεια Ροκφέλλερ χτίζει το κέντρο Ροκφέλλερ. Ωστόσο, αδυνατούν να βρουν τους ενοικιαστές που ήλπιζαν να προσελκύσουν. Ο Τζον Ντι Ροκφέλλερ ο νεότερος συνεχίζει την κατασκευή για να δείξει στον πλανήτη ότι ο καπιταλισμός είναι ακόμα κρατεός. Είναι επίσης μια μνημειώδης ενσάρκωση του ιδανικού του Ροκφέλλερ. Παγκόσμια ειρήνη μέσω του εμπορίου. Η κατασκευή δίνει δουλειά σε πάνω από 70.000 ανθρώπους. Ευγνώμονες που έχουν δουλειά, οι εργάτες χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για να κατασκευάσουν μια μικρότερη εκδοχή του παραδοσιακού τεράστιου χριστουγεννιάτικου δέντρου της πλατείας Ροκφέλλερ. Εν τω μεταξύ, ένα από τα εγγόνια Ροκφέλλερ ετοιμάζεται να δώσει σχήμα στο ιδανικό της οικογένειας με δικούς του τρόπους. Ο νεότερος σε ηλικία εγγονός του Τζον Ντι Ροκφέλλερ αναλαμβάνει την οικογενειακή επιχείρηση και σχεδιάζει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικιών που θα αποτελείται από δύο πύργους που θα δεσπόζουν πάνω από τη Wall Street. Η φράση «Παγκόσμια ειρήνη μέσω του εμπορίου» προσαρμόσεται και δίνει στα κτίρια το όνομά τους «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου». Αυτά τα κτίρια καταστράφηκαν βία το 2001, βάζοντας τον πλανήτη με ορμή στον 21ο αιώνα. Το 1937, ο ιδρυτής της δυναστείας Ροκφέλλερ αποβιώνει σε ηλικία 97 ετών. Λίγο ακόμα και θα πετύχαινε το στόχο του των 100 ετών. Τελικά οι έξυπνες επενδύσεις των Ροκφέλλερ τον βοηθούν να ισορροπήσει τις σημαντικές απώλειες που προκάλεσε η ύφεση. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του τον επισκέπτεται ο αυτοκινητοβιομήχανος Henry Ford. «Αντίο, θα τα πούμε στον παράδεισο», λέει ο Ροκφέλλερ. Και ο Ford απαντάει «Αν βρεθεί στον παράδεισο». Η οικονομική ύφεση των Ηνωμένων Πολιτειών παρασύρει σύντομα και την Ευρώπη. Κατακλείζει και την Ιαπωνία. Η διάψευση των προσδοκιών που υπήρχαν για τον καπιταλισμό εξαπλώνεται. Σε μια διαμαρτυρία Γάλλων εργατών, 30.000 άνθρωποι κατακλείσουν την πλατεία Concord. Έχουμε πόλεμο. Ο φασισμός ή ο σοσιαλισμός θα ήταν καλύτεροι, φωνάζουν. Ο φασισμός και ο μιλιταρισμός κάνουν την εμφάνισή τους στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Αναζητώντας περισσότερους πόρους και μεγαλύτερες αγορές, επιθυμούν επέκταση των εδαφών τους.
κόσμος είναι μία απειρίτιδα αποθήκη, έτοιμη να εκραγεί. Νιώθοντας τον πόλεμο να πλησιάζει, η οικογένεια του Πόντ επιστρέφει στην παραγωγή εκρηκτικών. Η κληρονόμος Έθελ Ντουπόντ παντρεύεται τον Φράγκλιν Ντι Ρούσβελτ τον νεότερο, γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δεσμοί πλέον μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας είναι στενότεροι. Τα εργοστάσια που μέχρι τώρα έφτιαχναν νάιλον στρέφονται στην παραγωγή εκρηκτικών και αλεξίπτωτων. Οι Ντουπόντ συμμετέχουν και αυτοί στο πρόγραμμα Manhattan, που στόχο έχει τη δημιουργία μιας ατομικής βόμβας. Η Wall Street και η Morgan έχουν στηρίξει οικονομικά τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, αλλά καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πλησιάζει, αλλάζουν συμμάχους. Οι Morgan υπογράφουν τα πολεμικά ομόλογα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Wall Street γίνεται μια γροθιά για να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη συνεργατική πολεμική προσπάθεια της ιστορίας. Οι νέοι της Αμερικής κατευθύνονται προς το πεδίο της μάχης. Καθώς ο καπιταλισμός κλονίζεται στη θέμελα, η Αμερική μπαίνει σε ένα μακρύ πόλεμο για να προστατευθεί από τον φασισμό. Και μετά από τον σοσιαλισμό. Αφήγηση Κώστας Σεραφιμίδης. Η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιος της Video Press. Copyright για την R3 2020.